Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται από χθε το βράδυ μια 13χρονη μαθήτρια πρώτη γυμνασίου μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το κορίτσι βρισκόταν με παρέα άλλων εφήβων στο προάβλιο του ιερού ναού Αγίου Χαραλάμπου στα Λενταριανά όταν εμφάνισε συμπτώματα οξία μέθη. Εχθέ από ό,τι έμαθα εγώ, ένα κοριτσάκι έκανε μετό, είχε μεθύσει και έκανε μετό. Και η αστυνομία, κάποιο χειρό κάλεσε την αστυνομία και η αστυνομία κάλεσε το στενοφόρο και ήρθε και πήρε το παιδί και το πήγαν στο νοσοκομείο. Αλλά έκανε με το με αίμα. Η διακομίστη στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, 13χρονο κορίτσι με ασθενοφόρο από το χαμόγελο του παιδιού, που είναι συνεργαζόμενο ασθενοφόρο με το ΕΚΑΒ και με το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σε κατάσταση οξία μέθη. Αντιμετωπίστηκε στο τμήμα επιγόντων από του παιδιάτρου μα, τον παιδοχειρουργό, την εφημερεύουσα παθολόγο και μπήκε στην παιδιατρική κλινική για παρακολούθηση και φροντίδα. Για να το πάρει το ασθενοφόρο, άκουσα ότι το αστεροφόρο κάλεσε και την αστυνομία. Και... Να... Να... γιατί έχουν ενοχληθεί πάρα, πάρα πολλέ φορέ οι... οι, άνθρωποι εδώ. Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να έχουμε ένα όχημα μόνο για μα εδώ. Η 13χρονη μετά την ιατρική φροντίδα που δέχτηκε είναι καλά στην υγεία τη. Δεν ήταν η πρώτη φορά που κάτοικοι τη περιοχή χρειάστηκε να ειδοποιήσουν την αστυνομία η παρουσία δεκάδων παιδιών στο προάβλιο καθημερινά τι απογευματινέ και βραδινέ ώρε ενοχλεί του περίοικου που μιλούν για προσβλητικέ συμπεριφορέ, συχνά επικίνδυνε για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για φθορέ στο χώρο. 30 με 50 παιδιά κάθε βράδυ έχουμε αυτό το μαρτύριο. Δεν μπορούμε άλλο, δεν αντέχουμε άλλο. Δηλαδή, τι θα γίνει δηλαδή. Τα παιδιά δεν έχουν γονεί να έρθουν να τα πάρουν. Ελάτε να δείτε εκκλησία εδώ πέρα κάθε βράδυ, ελάτε να δείτε την κατάσταση τσιγάρα. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Στο καμπαναριό να ανεβαίνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί κάνουν σκουπίδια, κάνουν φασαρία, φωνάζουν. Πάρα πολλά πράγματα που δεν λέγονται. Πολλά πράγματα. Του έχουμε κάνει πάρα πολλέ φορέ παρατήρηση. Είναι λυπηρό. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που γίνεται κάθε βράδυ μετά τι 7 η ώρα. Μαζεύονται 40 με 50 παιδιά και γίνεται αυτό που είπα και αλλού, ένα τσίρκο. Τι εννοώ με αυτό. Ε, άσχημες λέξεις, άσχημη συμπεριφορά. Το περιστατικό με τη 13χρονη πάντω προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία για την αύξηση τη κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, για τι επιπτώσει στον οργανισμό του, αλλά και για τα αίτια που οθούν του εφήβους στο αλκοόλ σε όλο ένα και μικρότερε ηλικίε.